Ξεκινήσαμε. Η σιδηροδρομική γραμμή διακοπτού Καλαβρίτων, περισσότερο γνωστή ως Οδοντοτός λόγω της οδοντοτής σιδηροδρομικής γραμμής, συνδέει το διακοπτό με τα Καλαβρίτα. Το μήκος της γραμμής είναι 22 χιλιόμετρα και διαρκεί περίπου μία ώρα. Για πολλούς αποτελεί την ομορφότερη διαδρομή τρένου στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται σε μία από τις ομορφότερες Ευρώπης. Το πλάτος της γραμμής του Οδοντοτού είναι 75 εκατοστά και είναι από τις στενότερες σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο. Ο λόγος που κατασκευάστηκε τόσο στενός είναι για να χρησιμοποιηθούν μικρότερα και πιο ευέλικτα βαγόνια, μιας και η διαδρομή είναι αρκετά δύσκολη, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κόστους των τεχνικών έργων. Η σύμβαση της κατασκευής γραμμής υπογράφτηκε το 1889 και η κατασκευή της τελείωσε 7 χρόνια μετά. Το πρώτο δρομολόγιο πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1896. Από τότε και μέχρι σήμερα, ο Βουραϊκός ποταμός και ο Οδοντοτός πορεύονται μαζί. Το τρενάκι ενσωματώθηκε τόσο καλά στο φυσικό περιβάλλον που μοιάζει σαν να ήταν πάντα εκεί. Ο τρόπος της κατασκευής του δεν επιβάρυνε το οικοσύστημα του φαραγγιού και με το ξύλο και την πέτρα της περιοχής, οι τεχνικοί έκαναν για χάρη του τρένου έργα που νομίζει ότι τα έφτιαξε η φύση από μόνη της. Κάπου εδώ σταματάω να μιλάω και σας αφήνω να απολαύσετε τη διαδρομή. Κάπου εδώ να σας θυμίσω, ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε φυσικά και μια εγγραφή στο κανάλι μου με βοηθάει πολύ στο να συνεχίσω. Πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις σε μελλοντικά βίντεο. Για το πότε πέρασε μια ώρα αυτής της πανέμορφης διαδρομής ούτε που το καταλάβαμε και φτάσαμε στο διακοπτό, την αφετηρία του Οδοντοτού.